Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, μαθαίνω ότι θα βρέξει. Μάλλον εσείς ευθύνεστε. Θα μπορούσε. Έτσι, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, θα βρέξει. Άρα ποιος ευθύνεται? Ναι. Τι γίνεται, νομίζω έλεγα νωρίτερα ότι αυτά δεν τα έχουμε ξεπεράσει στη χώρα αυτή. Να κάνουμε και ένα βασιλικό κόμμα τώρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτά που με ακραίο τρόπο, με το γνωστό να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι και καινούργιο, είναι και σημασμένος αντικομμουνιστής και ακροδεξιός ο κ. Μπογδάνος. Αυτά με το που με αυτό το ανατριχιαστικό τρόπο προσπάθησε χτες να αναμεσήσει ο κύριος Μπογδάνος, ξέρετε, δεν τα ακούμε πρώτη φορά και υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες που το τελευταίο διάστημα αυτού του είδους οι θεωρίες αρχίζουν να επανέρχονται στο προσκήνιο. Αυτό σας φοβίζει, δηλαδή? Ξέρετε, έλεγα νωρίτερα και μου έκανε εντύπωση. Έγινε αυτό που έγινε. Έτσι, τώρα τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορούν εσάς, αν ο Δένδιας έκανε αρχηγική εμφάνιση και στη συνέχεια διέγραψε ο Μητσοτάκης τον Μπογδάνο. Το θέμα είναι όμως αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ότι είναι μια αυτονόητη κίνηση, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Αλλά σας ανησυχεί το γεγονός ότι και σήμερα είχαμε αντιδράσεις από βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που με έναν τρόπο ήθελαν να δικαιολογήσουν τον Μπογδάνο? Ή είχαν κάποιες αιχμές, επιφύλασαν κάποιες αιχμές για τον κύριο Δένδια, τα όσα γίνονται στη Θεσσαλονίκη? Μήπως κάτι γίνεται? Ακριβώς αυτό είναι που θεωρούμε ότι πρέπει να ανησυχεί τον ίδιο τον κόσμο, για το ποιο είναι εκείνο το γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η ρητορική και την οποία επέλεξε, αν θέλετε, να εκφράσει και χτες ο κύριος Μπογδάνος, κλείνοντας το μάτι και σε ένα ακροδεξιό ακροατήριο, που ένα χρόνο μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής αναζητά, φαίνεται, πολιτική στέγη. Όμως αυτού του είδους η ρητορική καλλιεργείται και οξύνεται, αν θέλετε, και από την απαράδεκτη εξίσουση και λογική των ίσων αποστάσεων που πήρε το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνηση απέναντι στα γεγονότα στη Σταυρούπολη. Και αν θέλετε, δεν ήταν τυχαίο που από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ τόνιζε ότι ήταν απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο και υπουργός Παιδείας και όχι υπουργός Παιδείας και άλλοι βουλευτές προσπάθησαν να εξισώσουν το ματωμένο χέρι του φασίστα με τους φοιτητές, το λαό που αγωνίζεται για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια ζωή με δικαιώματα. Αυτούς τους προσπάθησαν να κάνουν μαθήματα και να αξιοποιήσουν, αν θέλετε, και να τρομοκρατήσουν ένα κόσμο που απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζει, αυτή την αθλειότητα και τα τσακισμένα δικαιώματά του, επιλέγει, προβληματίζεται, αντιδράει, σηκώνει κεφάλι και προσπάθησαν με έναν τρόπο να εξισώσουν. Ότι έχουν ευθύνη, λέει, αυτοί που αντιδρούν, που αγωνίζονται για το ότι τους επιτίθενται αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Και βέβαια όλες αυτές οι θεωρίες που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν με ανιστόρητο τρόπο να εξισώσουν τον φασισμό με τον κομμουνισμό, δηλαδή να ταυτίσουν το θήτη με το θύμα, που αν θέλετε μπορεί μεν στην Ελλάδα αυτές οι θεωρίες να μην μπορούν εύκολα να βρουν έδαφος, γιατί η ιστορία του ΚΚΕ δεν επιτρέπει, δεν κάνει ανεκτά, να το πούμε έτσι, στο λαό να ακούγονται τέτοιου είδους ανιστόρητες και απαράδεκτες εξισώσεις. Όμως αυτή είναι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ και χρόνια προσπαθεί να επιβάλλει με εκδηλώσεις, φόρουμ, με νομοθετήματα και οδηγίες που δεν είναι, να το πούμε έτσι, δεν ξενίζουν πολλούς και μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και άλλα κόμματα. Αναρωτιέμαι το εξής. Αυτή η χώρα έχει περάσει τα πάνδυνα από τους Ναζί. Δηλαδή, φταίει το σχολείο που δεν διδάσκει. Φταίνουν τα μνημόνια και η φτώχεια και το πολιτικό σύστημα και όλα αυτά τα νέα παιδιά που είδαμε στη Σταυρούπολη. Θέλουν να ρίξουν μία πέτρα στο σύστημα και το βάζουν στο χέρι του κάθε έναν από αυτούς που είναι στη φυλακή σήμερα. Πού μπορούμε να αναζητήσουμε? Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Ελλάδα,
που έκανε εξαγωγή μεταναστών και οι ελληνικές κυβερνήσεις μάλιστα ευχαριστούσαν και τις κυβερνήσεις του Βελγίου, της Γερμανίας, που Έλληνες εργάτες δούλευαν 300 μέτρα κάτω από τη γη. Σήμερα υπάρχει αυτή η εικόνα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό εμείς λέγαμε και λέμε, αν θέλετε και τότε που βγήκε ένα χρόνο πριν η καταδικαστική απόφαση της Χρυσής Αυγής, ότι ο λαός πρέπει να επαγρυπνά, γιατί ακριβώς ο φασισμός, αυτή η αντιδραστική, απεχθήσεις, σκοταδιστική θεωρία, είναι γέννημα του ίδιου του συστήματος. Και το γεννά και τον απελευθερώνει, να το πούμε έτσι, όταν τον έχει ανάγκη, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί αυτά τα στοιχεία αποτελούν το μαντρόσκυλο για να εμποδίζουν και να τρομοκρατούν και έναν κόσμο που αντιδρά, που διεκδικεί, που οργανώνεται. Δεν είναι τυχαίο, αν θέλετε, ούτε ότι τα προηγούμενα χρόνια η δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής στόχευσε, προσπαθούσε να χτυπήσει πρωτοπόρες ταξικές δυνάμεις σωματεία εκεί που διεκδικούσαν και καλύτερους όρους δουλειάς και ζωής. Δεν είναι τυχαίο. Το έχουν πει και ξεκάθαρα. Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Το είχαν πει και ξεκάθαρα. Θέλουμε να διώξουμε το ΠΑΜ από τη ζώνη. Ναι, έτσι. Γιατί όπου υπήρχε συμφέρον, όπου υπήρχε συμφέρον εφοπλιστή, ψήφιζαν στη Βουλή. Να τα πούμε και αυτά. Δηλαδή και πολιτικά, όχι μόνο το ξύλο, αλλά και τι ήθελαν να κάνουν. Γι' αυτό λέμε, έτσι, ότι είναι γέννημα και υποστηρίζει το ίδιο το σύστημα με την πιο, αν θέλετε, επιθετική μορφή. Δηλαδή, για να πούμε και αυτό το αντιφατικό, συγγνώμη για τη διακοπή, όταν λες να διώξω το ΠΑΜΕ από τη ζώνη, από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, επί της ουσίας θέλεις να διώξεις αυτούς που διεκδικούν ανθρώπινα μεροκάματα. Άρα τι θες να πετύχεις? Έτσι δεν είναι? Τυχαίο, και πολιτικά δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν θέλετε, και γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνη αυτή η θεωρία, που στοχοποιεί μια ζωή τους αγώνες των εργαζομένων και τους θεωρεί εχθρικούς, να το πούμε έτσι, επειδή είναι εχθρικοί προς τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών κλπ. Και δεν είναι τυχαίο, αν θέλετε, και ότι στο επάλτη Σταυρούπολης, όπου εμφανίστηκαν αυτές τις μέρες οι πυρήνες αυτοί των φασιστικών ομάδων, των ταγμάτων εφόδου, τον περασμένο χρόνο, αλλά και φέτος, υπήρχαν αγωνιστικές διεργασίες των μαθητών που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις για να ανοίξουν τα σχολεία με καλύτερους όρους, με προστασία της υγείας τους κλπ. Υπήρχε κόσμος που προσέγγιζε και τις δυνάμεις της ΚΝΕ και, αν θέλετε, ακολούθησαν τα μεγαλειώδη φεστιβάλ που και στη Θεσσαλονίκη πραγματικά βούλιαξαν από νεολαίους που ήθελαν να ακούσουν, ήθελαν πραγματικά, είδαν ως μια ανάσα, μια διέξοδο, και προσεγγίζουν το ΚΚΕ και την κομμουνιστική νεολαία, και απέναντι σε αυτούς επιλέγουν, και όχι τυχαία, να ξαμολύσουν για ακόμα μια φορά τα μαντρόσκυνά τους για να εμποδίσουν και αυτό το ρεύμα, αν θέλετε, που δημιουργείται, αυτό τον κόσμο που βλέπει διέξοδο ή που στρέφεται προς το ΚΚΕ και που επιλέγει, τέλος πάντων, στη ζωή του να μην συμβιβαστεί με αυτά τα λίγα, με αυτή την αθλειότητα, με τις μειωμένες απαιτήσεις και τα δικαιώματα, αλλά να διεκδικήσει και να ζει όπως θα μπορούσε να ζει το 2021 με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Κύριε Κομουνάκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.